Πέμπτη 25 του μήνα, καλησπέρα σα. Και σήμερα στι επάλξει εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, ρεπόρτερ, σε όλοι. Όλοι είμαστε στι επάλξει για την ενημέρωσή σα. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο, η Θεοδόρα Πότα. Θεοδόρα καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, αλλά την ίδια ώρα πλησιάζουμε και στο Πάσχα. Έρχεται μεγάλη εβδομάδα και προχθέ σκεφτόμουν πόσο θα ήθελα μια φορά στη ζωή μου, δεν μπόρεσα να το κάνω ακόμη, μόνο συνταξιούχου βλέπω να μπορώ να το κάνω, να μπορώ να απολαύσω. Εκκλησία, ε, να μπορώ να απολαύσω εσωστρέφεια, να μπορώ να. Ε, και αυτό δεν το λέω μόνο ως θρησκευόμενη ή μη. Ε, όποια άποψη και αν έχει κάποιος για τη θρησκεία, νομίζω είναι ιδανικές μέρες ε, για να ε, δει κάποιος μέσα του, για να απομονωθεί λίγο, ε, να σκεφτεί ωρα... πράγματα για τον εαυτό του, για τη ζωή, για, την, ε, για μεγάλες κορυφαίε αξίες. Είναι πολύ σπουδαία ευκαιρία αυτή με το Πάσχα. Είναι, είναι, αλλά το δυστυχές θα μου επιτρέψει να προσθέσω, Χριστίνα, είναι ότι ταχύ ρυθμοί ζωή οι ολοένα αυξανόμενε απαιτήσει κλπ. Και το γεγονός δηλαδή ότι είμαστε διαρκώς στο πόδι σε πολλούς από εμάς δεν επιτρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς που ναι, λες. και το να, μόνο που να στραφούμε που στραφούμε στο μέσα μας. Έτσι. είναι πώς θα, πάρουμε το, πώς θα γεμίσουμε το πασχαλινό τραπέζι, πώς θα πάρουμε το αρνί και το κατσιγάκι που δεν λέω ότι δεν πρέπει. Αυτά είναι πολύ ωραίες παραδόσει του ελληνικού λαού και τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλα αυτά. Αλλά την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να τη δούμε ούτε στιγμή. Τέλο πάντων, συγγνώμη για το μικρολογίδριο, αλλά με ξέρετε, είμαι αυθόρμητη. Τώρα, α πάμε στην επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι, στη Γαδάκρατη, το ανεξάρτητο βουλευτή των Σπαρτιατών μετά τον ξυλοδαρμό στη Βουλή. και η αλήθεια είναι ότι όλα τα κόμματα και τη αντιπολίτευση σχολιάζουν αυτό το οποίο έγινε. Ναι, δικαίω Χριστίνα, και μάλιστα προκαλεί αίσθηση το γεγονό ότι ο ίδιος είναι αντιμέτωπο με κάθριξη που φτάνει μέχρι και τα δέκα 10... Έτη, έπειτα από την βιοπραγία εναντίον του κυρίου Γραμμένου, μάλιστα οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματο. Και νομίζω και δέκα έτη μπορεί να είναι η ποινή. Ναι, ναι. διάβαζα. Ναι, 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 μέχρι και δέκα έτη όπω το αναφέραμε. Ε, κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 157 του ποινικού κώδικα προβλέπεται ότι όποιο με βία ή απειλή βία επιχειρεί να εξαναγκάσει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία ή εκείνον που ασκεί προεδρική εξουσία, τη Βούλη, την κυβέρνηση ή μέλο του εκτέλεση, παράληψη ή ανοχή πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του, καθώ και όποιο βιοπραγεί εναντίον του κατά την άσκηση των καθηκόντων του τιμωρείται με κάθιρξη έω και 10 έτη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν η ονειλόγω πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό τη Βουλή Πολιτικού Κόμματο. Να πούμε ότι παραμένει κρατούμενο από χτε, έπειτα από την προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή και τώρα καλείται να απολογηθεί για τη βιοπραγία κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Μάλιστα, είχαμε τοποθετήσει από τον ανεξάρτητο πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, είπε ότι ο κύριος Γραμμένος μου έβρισε ό,τι πιο ιερό έχω, δεν του έριξα γροθιά. Ανέφερε μεταξύ άλλων, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι τον γρονθοκόπησε και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γραμμένο ότι του έβρισε την ε, μητέρα του. Έτσι, ε, Βεβαίως, στο μικροσκόπιο είναι οι τοποθετήσεις όλων όσοι ήταν εκεί, έτσι, Χριστίνα, όλων όσοι ήταν μάρτυρες του περιστατικού ε, και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα ρίξουν ε, φως στην υπόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι χτες εξέδωσε ανακοίνωση και η ελληνική λύση η οποία υποστηρίζει ότι ουδέποτε εξελίχθηκε ο διάλογος που κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα, στις ιστοσελίδες όσον αφορά ε, το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο ανδρών πριν από το περιστατικό αυτό. Mm -hmm. Μένει Τον να δούμε. Μένει να δούμε και β βεβαίως... Μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Να πω ότι ρωτήθηκε στον Σκάι: Αν δεν κάνω λάθος, το πρωί, ο Υπουργό Υγεία, ο Άδωνη Γεωργιάδη, για το περιστατικό και για άλλα πράγματα ρωτήθηκε. Ο οποίο καταφέρθηκε επιπροσωπικού εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου, καταστούντα τον πολιτικά και ποινικά υπεύθυνο για ό,τι συμβεί, όπω είπε, στι εκκλησίε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργό. Δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο αντιχριστιανικό και να πηγαίνει στον οίκο του Θεού χωρί να μετανοήσεις. Αυτό σα λέω. Λοιπόν, δίνεται λαβή σε ακραίου κύκλου να συμπεριφέρονται έτσι. η λοιπόν, προτροπή του κυρίου Βελόπουλου να μην πηγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη που ψήφισαν ε, το, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στην εκκλησία, κύριε Γεωργιάτη. Έπαιξε με τα ένσυτα των πιστών. Του Τους mm -hmm. προέτρεψε σε βία με τον τρόπο του και τον καθιστώ πολιτικά και ποινικά υπεύθυνο. Σει φοβάστε Για ότι θα, θα γίνει κάτι σημεί. τέτοιο. Σει φοβάστε ότι θα, θα γίνει. Μεγάλη εβδομάδα από οποιονδήποτε mm -hmm. εναντίον οδήποτε βουλευτού τη Νέα Δημοκρατία. Σει κύριε Υπουργέ, φοβάστε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί είδαμε Οι κάποια Και άλλου κόμματο, ε. Για τον νόμο τον ψήφισαν και βουλευτέ και άλλων κομμάτων. Mm -hmm. Άρα μπορεί η βιοπραγία να γίνει και κατά βουλευτών του Πασόκ και κατά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και κατά βουλευτών τη Νέα Αριστερά και κατά βουλευτών τη Πλέψη Ελευθερία. Όλου του στοχοποίησε. Δεν στοχοποίησε μόνο του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Στοχοποίησε όλου του βουλευτέ. Άρα εν, 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 έναντι ουδίποτε βουλευτού των κομμάτων που υπερσύρθαν το σχετικό νόμο. Mm -hmm. Γίνει οποιοδήποτε επεισόδιο πολιτικά και ποινικά υπεύθυνο ο κ. Βαλόπουλο. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλο. Ω προ το χριστιανικό σκέλο η πολιτική εργαλειοποίηση. Τη Εβδομάδα των Παθών του κυρίου Ιημού mm -hmm. ναι. Ιησού Χριστού είναι αμαρτία mm -hmm. μεγάλη. Πείτε του κυρίου Βελόπουλου που τον έπιασε και πόνο για τον χριστιανισμό τον ψεύτη. Ε, Ήταν πολύ έντονο ο ε, Υπουργό Υγεία, του ατέρια του. Ε, καλά θυμόμουνα στον Σκάι το πρωί. Ρωτήθηκε και για όλα τα υπόλοιπα τη επικαιρότητα. Ε, Εμεί όμω ε, μεταδίδουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι και πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί σε αυτό το διάστημα που ο κόσμο, ε, ο θρησκευόμενο, ε, οι πιστοί πηγαίνουν στην Εκκλησία, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρειάζεται άλλη όξυνση. Γι' αυτό άλλωστε ε, θα υπάρξει και η κοινή συνάντηση αύριο, αν δεν κάνω λάθο, ε, του Κυριάκου Μητσογωτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο. Ε, πρέπει να αμβληθεί η κατάσταση, η Εκκλησία είναι αγάπη και οποιοδήποτε πυροδοτεί στην αντίθετη κατεύθυνση το κλίμα, μόνο δυσάρεστο μπορεί να είναι αυτό για όλου μα. Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν με του Παρτιάτε, κυρίε και κύριοι, έχουμε ανακατατάξει στην δεξιά πολυκατοικία μετά τον αποκλεισμό των Σπαρτιάτων από τι ευρωεκλογέ. Όπω αποφάσισαν ομόφωνοι αεροπαγίτε να θυμίσουμε, οι οποίοι σημειώνουν στο σκεπτικό του ότι 11 βουλευτέ που εξελέγησαν με του Παρτιάτε και διώκονται για εξαπάτηση εκλογικού σώματο προσέφεραν στην πραγματικότητα. Το κόμμα του ω μανδύα νέου πολιτικού κόμματο στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντα τον ουσιαστικά να καταστρατηγήσει του περιορισμού εκλογιμότητα που τάσσονται από την εκλογική νομοθεσία. Ελληνική λύση, νίκη, αλλά και η φωνή λογική τη κυρία Λατινοπούλου, που τελευταία πρέπει να πούμε ότι έχει αρχίσει να εμφανίζεται στι δημοσκοπήσει, αναμένεται να δώσουν μάχη για αυτέ τι ψήφου. Η νέα δημοκρατική κυβέρνηση έκαναν το καθήκον του απέναντι στη δημοκρατία σε αντίθεση με άλλου όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν στήριξαν τι προσπάθεια αυτή, είναι από το Μαξίμου. Για την υπόθεση αναμένεται να τοποθετηθεί σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκο Μιτζωτάκη, στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ, όπου θα κληθεί να σχολιάσει και το απίστευτο σκηνικό με αυτά τα γρονθοκοπήματα και ό,τι είδαμε και περιέγραψε νωρίτερα η Θεοδόρα Απότα μεταξύ του Κωνσταντίνου Φλόρου και του Βασίλη Γραμμένου. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίε και κύριοι, την ίδια ώρα που ευπρόσδεκτε, μια που μιλάμε για τι συνέπειε των σπαρτιατών που δεν θα θα είναι στην, στο Ευρωπαϊκό Δέλτιο, ε, φρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών από τον εξάδελφο του Στέφανου Κασελάκη, τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή κ. Ε, Βασίλη Κασελάκη. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το ερώτημα πού θα οδηγηθούν οι ψήφοι οι οποίες πλέον δεν μπορούν να πάνε στους Σπαρτιάτες. Το ερώτημα αυτό τέθηκε και στον εξάδελφο του κ. Κασελάκη, Βασίλη Κασελάκη, ο οποίο είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε λοιπόν ο ίδιο στο κόντρα και είπε ότι το παράδοξο είναι ότι οι κυβερνήσει, οι πολιτικέ των οποίων έχουν οδηγήσει και στην άνοδο τέτοιων ακροδεξιών κινημάτων, προσπαθούν να τα απαγορεύσουν. Το τι ψηφίζει ο κανένα, είπε ο κ. Βασίλη Κασελάκη, η ψήφο είναι μια έκφραση ελευθερία και αυτόνομη σκέψη. Οπότε είπε το τι ψηφίζει ο καθένα καλά κάνει. Ευπρόσδεκτε είναι και υπογράμισε από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία με τρει αποτυχημένε απόπειρε νομοθέτηση. Έκανε τελικά αυτό που έκανε και απαγορεύτηκαν από τον Άριο Πάγο. Είχαμε αρκετέ αντιδράσει στον χώρο των social media και όχι μόνο. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Κασελάκη ε, Χριστίνα, ο οποίο φαίνεται ότι έχει εντελώ διαφορετική άποψη. Ε, ε, ανέφερε ότι ξεκίνησε η μάχη μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλου για το ποιο θα κερδίσει του ψηφοφόρου των Σπαρτιατών. Το ερώτημα είναι, του ψηφοφόρου των Σπαρτιατών του θέλετε, έγραψε ο κ. Κασελάκη. Η δική μου απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι όχι. Και είχαμε και νέα ανάρτηση από τον ξάδερφό του, από τον κύριο Βασίλη ο, ο οποίο τα μάζεψε έπειτα από τον Σάλλο, επιχείρησε να ανασκευάσει. Παιδιά, οι νέοι τώρα υποψήφοι δεν ξέρουν και πώ να χειρίζονται αυτέ τι καταστάσει. Αν για οποιοδήποτε λόγο, αν και δεν πιστεύω ότι η δεξαμενή των σπαρτιατών μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι δική μου πολιτική εκτίμηση. Αλλά ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι μπορούν κάποιοι να κατευθυνθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα πρέπει να γίνει αφού πει προηγουμένω ω υποψήφο ευρωβουλευτή ότι, ότι δεν νομίζει ότι μπορεί ιδεολογικά να συνάδουν με οτιδήποτε λέμε εμεί στον ΣΥΡΙΖΑ, θα λέω εγώ. Αλλά ε, εάν κάποιο για οποιοδήποτε λόγο πάθει μετάλλαξη, εδώ είμαστε. Δηλαδή πρέπει κάπω να το σώσει αυτό το πράγμα. Τώρα λε ότι είναι, ε, είναι το, το άλλο άκρο. Και ναι, εσύ ναι, εσύ ναι είναι μια μέτρο αντίθετε οι απόψει που έχουν φτάσει. Δηλαδή δεν ταιριάζει αυτό το και... πράγμα. Δείχνει απειρία κατά τη γνώμη μου ναι, και τίποτα ξεκάθαρα, άλλο. Δεν ξέρω πώ να το, πώς να το και πει. Και στο φινάλε είπε ο κύριο Βασίλη Κασελάκη, εγώ λέει εξέφρασα προσωπική άποψη ότι κάθε ψήφο αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Από εκεί και πέρα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο ο πρόεδρος έχουν ξεκαθαρίσει πω δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά, καμία ψήφο από του παρτιά. Δηλαδή, ναι, του δόθηκε έτοιμο είναι αυτό εμφανές. τώρα και το ε, ναι. ανάρτησε. Τώρα να πούμε σε σχέση με τι ευρωεκλογέ ότι ξεκινάει ο μεγάλο αγώνα, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει, αφού άρχισαν και οι περιοδίε. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, κυρίε και κύριοι, θα είναι ο Νίκο Δένδια, κάνει πρεμιέρα ω εκλογικό περιφερειάρχη κεντρική Μακεδονία, εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Θα έχει ο ίδιο θεσμικέ συναντήσει και έχει μάλιστα οργανωθεί μια μεγάλη συνάντηση γαλάζιων αυτοδιοικητικών και κομματικών στελεχών στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω τη Μιχαήλ Καλού κύριο Δένδια θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με πολλά στελέχη τη διοίκηση τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, παρουσία και του Προέδρου τη Διοικού Επιτροπή Νέα Δημοκρατία και των Προέδρων των δύο ΔΕΠ Α και Β Θεσσαλονίκη, αλλά και όλων των Προέδρων των ΔΕΠ τη Κεντρική Μακεδονία, όλων των γαλάζιων δημάρχων τη Κεντρική Μακεδονία κτλ. Μιλάμε για μια επιχείρηση συστράτευση. Τώρα, βεβαίω, υπάρχει ένα θέμα εκεί στη Μιχαήλ Καλού, πώ θα χωρέσει τόσο κόσμο και στο πλάι του κυρίου Δένδια είναι και ο Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία, ο Απόστολο Διτζικώστα, ο οποίο αυτή τη φορά έχει αναλάβει πολύ ενεργό ρόλο σε σχέση με τι ευρωεκλογέ. Την ίδια ώρα έχουμε πυρετό προεκλογική προετοιμασία και στο Πασόκ κίνημα αλλαγή. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα στον Εύωσμο και οι πληροφορίε λένε ότι θα υπάρξει ένα μπαράζ κομματικών εκδηλώσεων και εξορμήσεων σε διάφορε περιοχέ Θεσσαλονίκη, ειδικά στο πολεοδομικό συγκρότημα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη και ότι αποτιμούν πολύ θετικά την παρουσία. Του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Επίσης να πούμε ότι στους δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου συμπεριλαμβάνεται πλέον ο πρώην βουλευτή Πασόκ Γιώργος Αρβανιτίδης από τα ισχυρά να πούμε ονόματα του Πασόκ στη Β' Θεσσαλονίκη, αφού ήταν για πολλά χρόνια βουλευτή του κόμματο του Πασόκ, αλλά ήταν και πρώην δήμαρχο και πλέον είναι στο πλευρό του Ανδρέα Λοβέρδου και μάλιστα σε θέση κλειδί στο κόμμα Δημοκράτε. Ανέλαβε διευθυντή του κόμματο. Με αυξημένε ευθύνε και ρόλο, κάτι που προκάλεσε εντύπωση παρά το γεγονό ότι ο κύριο Αρμπανδίδη εδώ και καιρό φαινόταν αποστασιοποιημένο από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή. Πάντω έχουν νοικιάσει, όπω είπαμε και τι προηγούμενε μέρε, και κεντρικά γραφεία οι δημοκράτε πάνω στη Τζιμισκή. Έτσι. Απέναντι, νομίζω, από τα γραφεία που ήταν και του κυρίου Τσαβλή. Ακριβώ απέναντι. Ναι, έτσι. και είναι το πρώην γραφείο του κυρίου Πέγκα. Εκείνο. Α, αυτό είναι, ναι, 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 το πρώην του κυρίου Πέγκα φαίνεται νοικιάζεται για τέτοιε περιπτώσει. Και αν κρίνουμε από το πώ συχνά έχουμε εκλογέ. εντάξει, βολεύει να το πω έτσι. Και είναι, είναι όντω ένα κεντρικότατο σημείο από όπου περνάει καθημερινά πάρα πολλοί κόσμο. Χριστίνα είναι και ισόγειο, λογικό. Mm -hmm. Θέλω να πω, έχει όλα τα φόντα για τέτοιου σκοπού να χρησιμοποιηθεί. Ακριβώς. Τώρα, αυτό φαίνεται ότι ο Ανδρέα Ζομπέρδο δίνει μεγάλη βάση και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Mm -hmm. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα για να πάμε στην κοινωνία, κυρίε και κύριοι, για τελικά όλα όσα γίνονται θεωρητικά υποτίθεται ότι θα έπρεπε να απευθύνονται την κοινωνία. Από σήμερα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων εν Πάσχα, ενώ έχουμε και θα μάθουμε από τον Γιάννη Γετίμ και την αίθουσα σύνταξη και το πώ κινούνται οι τιμέ σε κρέατα και αμνοερήφια. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα Θεοδόρα, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το πασκαλινό εορταστικό ωράριο των καταστημάτων των εμπορικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση φυσικά που εξέδωσε ο Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στι 25 και 26 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με συνεχέ ωράριο από τι 10 το πρωί έω και τι 9 το βράδυ. Mm -hmm. Στι 27 του μηνό θα παραμείνουν ανοιχτά από τι 10 το πρωί έω τι 6 το απόγευμα. 28 Απριλίου. Την Άρα Κυρια... η εκδήλωσή μα με τη Σοφία θα είναι με ανοιχτά καταστήματα. Ακριβώ, ακριβώς, Θα είναι με ανοιχτά καταστήματα. Την Κυριακή τώρα των Βαΐων, Χριστίνα, 28 Απριλίου, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τι 11 το πρωί έω τι 6 το απόγευμα. Μεγάλη Δευτέρα έω και τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα καταστήματα τα εμπορικά θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί πάλι μέχρι τις 9 το βράδυ. Μεγάλη Παρασκευή, 1 το μεσημέρι και θα κλείσουν 7 το απόγευμα. Το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το μεσημέρι. Κλειστά θα παραπίνουν την Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα αλλά και την Τρίτη. Την Τρίτη περιμένετε ότι... φυσικά ότι έχει μεταφερθεί, Έτσι. είναι η αργία της Πρωτομαγιάς. Άρα, αυτό. μιλάμε για τετραήμερο, τετραήμερο για του περισσότερου. Καλό, καλό, καλό τετραήμερο. Και το λέω αυτό γιατί συνήθω Πάσχα δεν είναι όπω είναι τα Χριστούγεννα που συνήθω βρίσκει. Μια-δύο μέρε κολλά και γινεται τρίμερα τρίμηρα-τετραήμερα. Ε, Φέτο ε, κάθεται σε εισαγωγικά πολύ καλά για όλου. Αν δεν φύγουν, να ξεκουραστούν τουλάχιστον. Έτσι Να ξεκουραστούμε τουλάχιστον, να βάλω και εμά μέσα. Ε, τώρα, ε, Γιάννη, γιατί χθε μα έδωσε. Σε ζων... Είχαμε σε ζωντανή σύνδεση ε, το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου, τύπου ε, για τι τιμέ μέσα στον αμυνοερυφείο, μας εξέφρασε σε την αντίθεση των κρεοπολών ε, για, το, για τη τιμή που ανακοίνωσε ο κύριος Σκρέκας. Έχει στην εξέλιξη τώρα του ρεπορτάζ. Για εμείς, κινηθήκαμε, εμείς κινηθήκαμε σήμερα στην, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Καπάνι ε, ρωτώντα και καταστηματάρχες αλλά και καταναλωτές για τις τιμές φυσικά στα αμνοερήφια και μας είπαν ότι, που είναι και φθηνή αγορά σχετικά το, το καπάνι, είναι μια από τις φθηνότερες αγορές, ξεκινούν από 11 μέχρι 13. Ρωτήσαμε φυσικά τους καταστηματάρχες πώς μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να βάλει αυτή την τιμή στα 10 ευρώ που είναι το πλαφόν που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο υπουργό ο κ. Κρέκας και, μου, και, μας είπαν ότι αυτό είναι αδύνατο. Μας τα αναλύσανε δηλαδή ε, από τη στιγμή που τα παίρνουν, στο σφαγείο που πάνε, τα μεταφορικά, Άρα, άμα δούμε 10 γίνεται. ευρώ σε κάποιο σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε. Δεν ξέρουν πραγματικά και οι ίδιοι. Δηλαδή, από αυτά που μα είπαν χτε στην συνέντευξη τύπου, είπαν ότι για να. Ότι δεν βγαίνει. Δεν δε βγαίνει μαθηματικά. Δε βγαίνει. Ο μόνο τρόπο, λένε, είναι ή να είναι ελληνοποιημένα ή ξένα ή να είναι Κατώτερες από καταψύξει. Κατώτερη ποιότητα, δηλαδή. ή να είναι χρηστή από καταψύξει, τα οποία έχουν αποθηκευτεί από το Πάσχα των Καθολικών. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εμεί ρωτήσαμε και καταναλωτέ φυσικά, θα τα δούμε αναλυτικά όλο στο κεντρικό δελτίο τη Βεργίνα τηλεόραση. Ε, του καταναλωτέ που παίρνουν, πώ του φαίνεται οι τιμέ. Και, και, μας μα λείπανε όλοι ότι καλύτερα να δώσουμε 2-3 ευρώ παραπάνω και να ψωνίσουμε τα αμνοερήφια για το πασχαλινό τραπέζι από κρεοπολία και συγκεκριμένα από το καπάνι, Παρά από το σούπερ μάρκετ. Δεν εμπιστεύονται. Ε, και πολύ καλά κάνουν. Όχι το πολύ καλά κάνουν το από πού θα πάρουν. Ο καθένα μπορεί να ψωνίσει από όπου θέλει. θέλει. Αλλά φυσικά. πρέπει να ελέγχουμε και τα ποιοτικά κριτήρια. Το α και το μέγα έτσι. Πέρα έτσι. από το θέμα τη τιμή που το κατανοώ, το καταλαβαίνω, όλοι αντιμετωπίζουμε το. Αυτό, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε αυτό τα αυτό οικονομικά ακριβώς προβλήματα. Αυτό ακριβώ εξέφρασαν χθε και οι πρόεδροι από όλα τα σωματεία και από του συλλόγου κρεοπολών και καταστήματα αρχών, χθε στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, πω μετά από αυτή την ανακοίνωση θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι τη ποιότητα. Στα σούπερ μάρκετ. Για τι συνέργειε. Είμαι βέβαιο ότι ο κύριο Σκρέκας θα, τα, θα δει αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Γετίνη. Ε, και πάμε στην καθημερινότητα, κυρίε και κύριοι. Καθώ ξεκινούν πάλι οι εργασίε του flyover μετά την απόρριψη τη προσφυγή από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Παρόλα αυτά, θέλω να πω, Θεοδόρα, εγώ την ώρα που ερχόμουν πολύ νωρί το πρωί, ε, νομίζω 9 παρά 10 ήμουν στον Περιφερειακό, ε, δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες. Α, ναι. ναι, δεν υπήρχαν δηλαδή συνεργατικοί. Δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την ώρα. Βάσει προγραμματισμού, Πάντω, σήμερα αναμενόταν να ξεκινήσουν εκ οι εργασίες ναι. για, τον, για το flyover. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναστολή των εργασιών που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμο Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινούπολιτών. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο Σύνδεσμο Κατοίκων, ενώ τι επόμενε ημέρε αναμένεται να κοινοποιηθεί και το σκεπτικό τη απόφαση, το οποίο προ το παρόν δεν έχει δει Χριστίνα το φω τη δημοσιότητα. Τα έργα ξεκίνησαν, όπω είπαμε, βάσει προγραμματισμού τουλάχιστον από τη σημερινή ημέρα, ενώ τώρα τα πλέματα στρέφονται στην 22η ημέρα του Μαΐου, όποτε αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης όλου του έργου του flyover. Ε, πάντως, αρκετές φωνές στο ερώτημα αν η εν λόγω απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί προάγγελο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της Προσφυγή που έχει κατατεθεί, δηλαδή το να ακυρωθεί εντελώ το έργο, η εκτίμηση αρκετών φωνών είναι ότι η μία απόφαση δεν προδικάζει την άλλη. Και άρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά όπω μαθαίνουμε. Πάντω, αν πω ότι ακούω από τον πολύ τον κόσμο, ότι όλοι έχουμε πάρει, είμαστε τόσο απογοητευμένοι από όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, που πολύ πιο εύκολα μπορούμε να πιστέψουμε το αρνητικό παρά το θετικό. Ε, τώρα, ε, δεν μπορεί να έρχεται Πάσχα και εμεί να μένουμε μόνο στι δυσάρεστε ειδήσει. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι εξορμήσει των Θεσσαλονικαίων στου κορυφαίου προορισμού για το Πάσχα. Μιλάμε για μια πληρότητα 90% και των πτήσεων από Θεσσαλονίκη, η Πότα. Πόσοι κόσμο θα φύγει, αναρωτιέμαι. Εμείς γιατί και θα, και θα εδώ. Εγώ, αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό. Γιατί φυλάμε την πόλη, Χριστίνα ναι. Τσόρμπα. Ναι. <laughs> λοιπόν, έχουμε αυξημένε. Ορίστε, αυτό έχουμε... ήταν κακία. ήταν κακία και θα το μεταφέρω στον αέρα, θα σε δώσω στεγνά. Στο αυτή μα λοιπόν, την ώρα που εμεί λέμε γιατί να είμαστε εμεί, μια φωνή με αυτή την αλατασόκα βαδία η πιο παλιά θα την. εσύ Εσεί θα είστε εδώ, έτσι. με αυτό το ζαγρέ φωνή, αυτή την. Ζαγρέ. Ναι, ναι, ναι. Ε, που σου λέει δηλαδή. <laughs> Εσεί θα είστε εμεί. Γεια, γεια, γεια. Αυτό, ε, αυτό. Ακριβώς αυτό, ε, ναι. μάλιστα. Ε, ναι. Τουλάχιστον το απόδοσα σωστά. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, θα... και ο Φώτης Κινέζος μαζί με θα ταξιδέψουν και είναι μάλιστα αυξημένη η πληρότητα των πτήσεων και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Να πούμε μερικά στοιχεία όσον αφορά τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τις μέρες του Πάσχα είναι η Κος, η Σάμος, η Χίος, η Μητυλίνη, η Ρόδος και η Λίμνο, ενώ σε πολύ ψηλά επίπεδα, μαθαίνουμε, κινούνται οι πληρότητε και στο δίκτυο εξωτερικού. Με τη μέση πληρότητα των διεθνών πτήσεων, Χριστίνα, να κυμαίνεται από 80 μέχρι και 86%. Ε, Παρίσι, Βαρκελόνη, Ρώμη φιγουράρουν στι πρώτε θέσει των προτιμήσεων των ταξιδιωτών. Τώρα θα βγάλω ένα Βαρκελόνη, να σα πω την αλήθεια από τα στο τρία. Κόλμη, και εγώ το ίδιο, να ξέρει. Ναι. ναι. ναι, Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Ναι. Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν πειράζει όμω και εδώ καλά την υγεία μα να έχουμε, να πάνε όλα καλά, να είμαστε με του αγαπημένου μα και δεν μα πειράζει, μην κοιτάξετε που γκρινιάζουμε λίγο καμιά φορά έτσι για να είχαμε έτσι, να λέμε τα πάντα. ώρα. ένα ε, ναι, ώρα. <laughs> Άμα είσαι καλά και έχει του ανθρώπου σου, παντού είναι Βαρκελόνη, Παρίσι, Αθήνα ή όπου θε να είσαι τέλο πάντων. Άλλωστε το αξέχαστο ελληνικό Πάσχα στα χωριά είναι επίση κάτι ιδιαίτερο. Αν μπορεί κάποιοι να μετακινηθούν στα χωριά και να ψήσουν στην αυλή, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια που έχουμε δικών μα ανθρώπων που έχουν αυλή και θα βγουν σούβλε, σούπερ θα είναι. Λοιπόν, τώρα παρουσία του Υπουργού Ψηφιακή Διακυβέρνηση, του κυρίου Παπαστεργίου, που θα την εγγενιάσει σήμερα σε 7, αν δεν κάνω λάθο, ανοίγει τι πύλε τη εντό τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, η 4η Μπηγιών 2024. Εμεί θα φιλοξενήσουμε σήμερα λίγο αργότερα στι 2 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη ΔΕΘ και άλλων καλεσμένο να μιλήσουμε για την πηγών, τον κύριο Ποζρικίδη θα έχουμε εδώ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου για την Έκθεση Beyond 2024 με τη μεγαλύτερη συνάντηση ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία, εγκαινιάζεται αύριο, 25 με 27 Απριλίου, στο Διεθνέ Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, πιο εμπλουτισμένη από κάθε άλλη φορά με 275 εκθέτε από 22 χώρε, 440 Έλληνε και ξένοι ομιλητέ, επιχειρηματικό event με πάνω από 200 συμμετέχοντε και 5 συνεδριακού χώρου με δεκάδε εκδηλώσει. Παράλληλα, στις 25 και 26 Απριλίου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει μέρα καριέρας με 41 επιχειρήσεις αμυγός τεχνολογικές. Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και συνεδρίων της φετινής διοργάνωσης ενισχύεται ακόμη μεταξύ άλλων με τέσσερα stage και ένα workshop area, όπως και με το 11ο συνέδριο Technology Forum. Αυτή την έκθεση τη διοργανώνουμε με δύο πολύ σημαντικές εταιρείες, την B-Best και την Industry Disruptor Game Changers, δηλαδή τον ε, τον Βαγγέλη του Χαραλάμπου και τον Μιχάλη του Στάγκο. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο Βαγγέλης του Χαραλάμπους, ο Διεθνής Σύμβουλος της BBS. Be θα σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να επισημάνω και αφορά την Beyond. Καθημερινά όλοι μας γινόμαστε αποδέκτες πολλών πληροφοριών γύρω από το ρόλο που θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, στην επιχειρηματικότητα, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να επισημάνω είναι ότι εδώ στην Beyond οι επισκέπτες, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού φορέα θα βρουν, θα γνωρίσουν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν, πώς θα μετασχηματιστούν ψηφιακά, πώς θα είναι ανταγωνιστικοί σε μια δύσκολη αγορά. Ο αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλα, μίλησε για μια έκθεση σταθμού για την κεντρική Μακεδονία και για τη Θεσσαλονίκη αποτελώντας τον κορυφαίο θεσμό της τεχνολογίας ενώ υπογράμισε ότι στόχος της περιφέρειας είναι να καταστεί η πόλη κέντρο καινοτομία και τεχνολογίας φέρνοντας ταυτοχρόνως νέες επενδύσεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά που γίνεται και καλύτερη. Περιμένω πώ και πώ να ακούσω πράγματα Είναι πολύ για το πού ακριβώ θα πάω, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε εκδηλώσει, ημερίδε, συζητήσει, πάνελ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι πολλέ διαφορετικέ θεματικέ, έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσε. Αν θε να δει τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, τι έρχεται στην τεχνολογία, στην ψηφιακή στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στ τεχνητή νοημοσύνη κλπ., νομίζω ότι πρέπει να πάρει. Μια γεύση από την πηγιόν, θα του βρει όλου εδώ. Για να μην πω ότι οι σχετικοί και ενδιαφερόμενοι, είτε είναι φοιτητέ, οι οποίοι μάλιστα θα μπουν και νομίζω και δωρεάν, είτε είναι φοιτητέ, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι επαγγελματικοί φορεί, είτε επιχειρηματικοί φορεί, νομίζω ότι θα μπορέσουν να έρθουν κοντά με άλλου και πάντα από την συναναστροφή αυτή κάτι καλό βγαίνει. Ε, το πολύ καλό που θα δείτε, βέβαια, είναι η συνέντευξη με την Σοφία, με το διάσημο ρομπότ που το φέρνει η Βεργίνα τηλεόραση το Σάββατο για όλους εσάς. Ε, Εντό ε, ΔΕΘ στην αίθουσα Νικόλεο Γερμανό στι 4 το απόγευμα. Εσεί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλε, που θέλετε να είστε μαζί μα για να θέσετε ένα ερώτημα στη Σοφία, για να τη δείτε από κοντά, για να έχετε άποψη όταν σχολιάζετε, όχι να τα λέτε από μακριά ό,τι λέτε, 2, 3, 10, 8, 31, 062 μπορείτε να καλείτε για του 10 πρώτου, 10 διπλέ προσκλήσει ε, για εσά. Επαναλαμβάνω, 2, 3, 10, 8, 31, 062 Σα περιμένουμε με πολύ χαρά το Σάββατο σε αυτή Μεγάλη διοργάνωση τη Βεργίνα Τηλεόραση που πρέπει να πω ότι είναι συγκεκριμένε οι προσκλήσει γιατί πολλοί κόσμοι θα θελήσει βεβαίω να είναι μαζί μα και να δει και να θέσει ερωτήματα στη Σοφία. Εμεί προετοιμαζόμαστε ήδη με ερωτήματα με το την Θεοδόρα Πότα. Από τα. Εγώ έχω κάποια στο μυαλό μου, είναι αλήθεια, και δεν έχουν να κάνουν καθόλου με πολιτική επικαιρότητα, αλλά και με πολιτική επικαιρότητα κάποια θα τεθούν εννοείται. Ήμουν σίγουρη. Ε, και ευχαριστώ πολύ Θεοδόρα Πότα που την ακούσατε και θα δείτε το ευεδελτίο Δήσον τη Βεργίνα Τηλεόραση στι 5 το απόγευμα. Θα πάμε διάλειμμα 2-3-18-30-062. Συνεχίζετε να καλείτε για τι προσκλήσει και εμεί σε λίγο θα υποδεχθούμε τον Νίκο Δημαρά, τον καλό φίλο και συνάδελφο. Είναι μεγάλη μου χαρά να σα ανακοινώσω πω η επόμενη μου δημόσια εμφάνιση στην Ελλάδα και η πρώτη στην Θεσσαλονίκη είναι γεγονό. Θα εμφανιστώ αποκλειστικά σε μια κλειστού τύπου εκδήλωση του Ινστιτούτου Ρύθμιση. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Δικαίου Τεχνητή Νοημοσύνη, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακή Διακυβέρνηση σε συνεργασία με το κανάλι Βεργίνα. Ανυπομονώ να δώσω αποκλειστική συνέντευξη στο κανάλι Βεργίνα και να μοιραστώ τι απόψει μου για σημαντικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα.